ρωτάει ο κόσμος. Με αυτό το προπολογισμό που περάσαμε και ακούμε ότι όλα πάνε καλά, τα μεγέθη, τα νούμερα, η ανάπτυξη, το ένα, το άλλο. Το 24 θα είναι καλύτερες ημέρες για τα ελληνικά νοικοκυριά. Κοιτάξτε, τώρα αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Όχι, καταλαβαίνετε πως σας ρωτώ ότι ο κόσμος αυτό θέλει να ακούσει και να καταλάβει. Μάλιστα. Κοιτάξτε, ο προϋπολογισμός δεν κάνει ακριβώς αυτό. Έτσι. Η δουλειά του προϋπολογισμού είναι να βάζει ένα πλαίσιο, ένα σχέδιο για τη διαχείριση των οικονομικών του κράτους το επόμενο έτος. Και αυτό κάνει και ο προϋπολογισμός. Το βασικό του στοιχείο βέβαια είναι ότι προβλέπει μία σημαντική βελτίωση στα δημοσιονομικά από 1,1 πρωτογενές πλεώνασμα που εκτιμάται φέτος θα πάει στο 2,1 του χρόνου, αυτό λέει ο προϋπολογισμός, με την υπόθεση βέβαια ότι οι μακροοικονομικές προβλέψεις, δηλαδή ο ρυθμός μεγέθυνσης και ο πληθωρισμός, θα είναι στα επίπεδα που προβλέπει επίσης. Ναι. Το ζήτημα, όπως είναι και σε κάθε προϋπολογισμό, έχει να κάνει φυσικά με το αν θα υλοποιηθούν αυτές τις προβλέψεις και κατ' επέκταση θα εισπραχθούν τα ανάλογα έσοδα και θα βγει το πλεόνασμα. Και θα βγει ο λογαριασμός. Για να βγει ο λογαριασμός, δηλαδή. Ναι. Αυτό θα γίνει. Κοιτάξτε, οι αβεβαιότητες έχουν να κάνουν φυσικά έτσι με αυτό που είπαμε πριν, με το αν θα υλοποιηθεί η μεγέθυνση που προβλέπει. Σε αυτό το ζήτημα τώρα υπάρχουν φυσικά αρκετές αβεβαιότητες. Μία από αυτές έχει να κάνει έτσι με το πώς θα κινηθούν τα επιτόκια και ο πληθωρισμός στο επόμενο έτος. Οι δύο βασικές μεταβλητές. Οι δύο βασικές είναι αυτές. Επιτόκια, πληθωρισμός. Πάμε στα επιτόκια πρώτα. Τα επιτόκια, από ό,τι ακούω, από ό,τι λέγεται, θα παραμείνουν, αν μη τι άλλο, σταθερά και θα αρχίσουν σταδιακά από το δεύτερο εξάμηνο οι μειώσεις. Έτσι λέγεται. Ναι. Να σας πω καταρχάς ότι κάνει κάτι διακοπές ο ήχος. Οπότε δεν ακούτε όλοι μου την τοποθέτηση, την ερώτηση μάλλον. Τώρα με ακούτε καλύτερα. Ναι, κάνει κάποια κενά. Καταλαβαίνω νομίζω από τα συμφραζόμενα τι ρωτάτε. Ναι, η πρόβλεψη είναι ότι δεν θα υπάρχουν άλλες αυξήσεις στα επιτόκια από την πλευρά της Ευρωπαϊκής και της Αμερικάνης Κεντρικής Τράπεζας. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι εκεί που βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα επιτόκια, τα οποία έτσι να υπενθυμίσω ότι σε σχέση με 1,5 χρόνο πριν έτσι έχουν αυξηθεί γύρω στις 10 φορές. 10. Και από 0 που ήταν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν πάει στα 4,5. Δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση αυτή, έτσι. Πολύ μεγάλη αύξηση προφανώς, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ναι, ναι, ναι. Ούτως ή άλλως είναι μεγάλη αύξηση, γιατί είχε συνηθίσει η παγκόσμια οικονομία, εννοώ, μια συνθήκη όπου τα επιτόκια ήταν μηδενικά, ενίοτε και αρνητικά. Ναι. Και το χρήμα ήταν φθηνό, να το θέσω έτσι, με απλούς όρους. Βέβαια, ίσως όχι για την Ελλάδα, έτσι, εμείς ήμασταν σαν χώρα σε ιδιαίτερη κατάσταση. Αλλά ούτως ή άλλως η παγκόσμια οικονομία είχε συνηθίσει σε μια κατάσταση που κράτησε πάνω από μια δεκαετία. Και τώρα πρέπει να προσαρμοστεί έτσι σε μια καινούρια. Αυτό λογικά θα έχει κάποιες αρνητικές επιπτώσεις στους ρυθμούς μεγέθυνσης. Και επειδή όλες οι οικονομίες συνδέονται, αλληλεξαρτώνται. Προφανώς έτσι το τι θα συμβεί σε μεγάλες οικονομίες του κόσμου θα επηρεάσει και τις μικρότερες και ούτω καθεξής. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη βασική αβεβαιότητα. Και από εκεί και πέρα βέβαια ο πληθωρισμός έχει και επιπτώσεις σε αυτό που ρωτήσατε αρχικά, δηλαδή στις συνθήκες διαβίωσης, στην αγοραστική δύναμη των οικοκυριών. Και εδώ έχουμε το εξής θέμα, ξέρετε, ότι είναι όλοι ας πούμε έτσι ικανοποιημένοι που ο πληθωρισμός μειώνεται. Δείχνει να επιστρέφει δηλαδή σε αυτό που θεωρείται σταθερότητα γύρω στο 2%. Να επισημάνω όμως έτσι σε όσους δεν έχουν καταλάβει ακριβώς ότι αυτό δεν σημαίνει ότι οι τιμές θα αρχίσουν να μειώνονται. Δηλαδή, οι τιμές θα μείνουν εκεί. Πείτε το αυτό. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Αυτό, ο πληθωρισμός μετράει έτσι τη μεταβολή των τιμών. Χαμηλός πληθωρισμός σημαίνει ότι οι τιμές αυξάνονται πιο αργά από ότι διαφορετικά. Άρα λοιπόν εδώ, κοιτάξτε τώρα, επειδή ο πληθωρισμός σε αυτό το 1,5-2 χρόνια ας πούμε, που υπάρχει έντονα στη ζωή μας, έχει μειώσει την αγοραστική δύναμη των μισθωτών κατά κυρίων λόγο, έτσι, και όσοι έχουν γενικά σταθερό εισόδημα, αν αυτή η κατάσταση σταθεροποιηθεί από εδώ και πέρα, δηλαδή ας πούμε ο πληθωρισμός πέσει χαμηλά, αλλά οι μισθοί δεν καλύψουν αυτές τις απώλειες, θα σταθεροποιηθεί πάλι σε μια κατάσταση όπου έτσι, ο μέσος μισθωτός θα είναι φτωχότερος από ό,τι ήταν πριν, σε πραγματικούς όρους. Αυτό προφανώς δεν είναι ευχάριστο. Δεν είναι μια κατάσταση δηλαδή, που εμπνέει αισιοδοξία.
Τώρα, μπορεί σας παρακαλώ να μου εξηγήσετε κάτι ακόμα. Ο πληθωρισμός, ο μέσος πληθωρισμός αυτός που είπατε, είναι χαμηλά. Είναι τώρα 2,5-2,6 ποσό, θα είναι παρακάτω, αλλά είναι χαμηλά. Ο πληθωρισμός όμως τροφίμων, δηλαδή η καθημερινότητά μας, είναι αρκετά ψηλά, είναι στο 9 με 10. Είναι πολύ ψηλότερα και από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αυτό πώς εξηγείται? Είναι πρώτος στην Ευρωζώνη. Είναι ψηλότερο. Είναι ψηλότερο, ναι, αυτό λέω. Ψηλότερο είναι. Αυτό πώς εξηγείται? Αυτό όπως λέτε εσείς οικονομολόγοι είναι ο πληθωρισμός της απληστίας. Ναι. Η αλήθεια είναι πως ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε αγορά, οι επιχειρήσεις μπορούν να αυξήσουν τις τιμές των προϊόντων τους περισσότερο ή λιγότερο έτσι από ό,τι αυξάνεται το κόστος τους. Όταν οι συνθήκες είναι σχετικά ολιγοπωλιακές, δηλαδή υπάρχουν λίγες επιχειρήσεις σε κάποιους κλάδους, η δυνατότητα αυτή, όπως καταλαβαίνετε, είναι μεγαλύτερη. Στη χώρα μας φαίνεται πως η αγορά τροφίμων δεν λειτουργεί και ιδιαίτερα ανταγωνιστικά, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιες επιχειρήσεις, ειδικά μεγάλες επιχειρήσεις που ελέγχουν έτσι, μεγάλα κομμάτια της αγοράς, είναι σε θέση να μεταφέρουν τις αυξήσεις που έχουν ούτως ή άλλως στην ενέργεια ενδεχομένως ή κάπου αλλού, ή στις πρώτες ύλες τους, αλλά προσαυξημένες, κατά κάποιο τρόπο, να αυξάνουν τις τιμές τους περισσότερο από ότι αυξάνεται το κόστος τους, άρα να αυξάνεται και τα κέρδη τους. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Και το οποίο, ξέρετε, είναι το στοιχείο που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα αποτελεσματικά η νομισματική πολιτική, τα υψηλά επιτόκια δηλαδή. Αυτό το κομμάτι έχει να κάνει πλέον με τις δομές της αγοράς. Και όταν λειτουργούν έτσι, απαιτούνται από εκεί και πέρα έλεγχοι και άλλου είδους παρεμβάσεις του κρατικού μηχανισμού, ώστε να διασφαλίσει ότι η κατάσταση τουλάχιστον θα είναι ελεγχόμενη και δεν θα ξεφεύγει από ό,τι δικαιολογεί ο γενικός πληθωρισμός. Πάντως, δεν είναι κανονικό να συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα να αγοράζουμε προϊόντα δικά μας στη χή τιμή και έξω και στο Παρίσι, στη Ρώμη, στη Γερμανία, να τα αγοράζουν ευθυνότερα από εμάς. Είναι κανονικότερο αυτό? Τα ίδια προϊόντα. Τώρα τι να σας πω τώρα. Όχι, σας το λέω, δεν θέλω να μου πείτε κάτι. Το λέω ως αυτό που συμβαίνει, είναι αυτό που περιγράψατε προφανώς. Ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα, δεν λειτουργεί κάτι καλά. Δεν είναι μόνο θέμα πληθωρισμού, ότι είναι, ο πληθωρισμός μας ήρθε απ' έξω. Μας ήρθε η ακρίβεια απ' έξω, όντως μας ήρθε. Αλλά από κάποιο σημείο και μετά έχουμε εμείς την ευθύνη, έτσι δεν είναι? Πράγματι. Βέβαια, να πούμε και την άλλη πλευρά του πληθωρισμού, έτσι, ότι όσον αφορά το δημοσιονομικό κομμάτι, τα δημόσια έσοδα, όπως και το δημόσιο χρέος, όπως σωστό του ΑΕΠ, ο πληθωρισμός σε αυτό το πεδίο έχει βοηθήσει αρκετά την Ελλάδα. Αφενός γιατί αυξάνονται τα έσοδα κατά πολύ. Στο κομμάτι αυτό έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο σε αυτό το κομμάτι. Για τη δημοσιονομική κατάσταση. Και ξέρετε τώρα, εδώ προκύπτει ένα άλλο ζήτημα, ότι αυτή η δυναμική του πληθωρισμού, που για κάποιους, όπως είπαμε, έτσι ήταν αρνητική, για το κράτος ήταν θετική, θα αρχίσει να εξαντλείται. Όσο πέφτει ο πληθωρισμός, αυτή η ευνοϊκή, ας πούμε, πλευρά του πληθωρισμού στα δημόσια έσοδα θα αρχίσει να εκλείπει. Άρα από του χρόνου, του παραχρόνου, όταν ο πληθωρισμός θα πέσει, λέει, σε επίπεδα 2% και κάτω, δεν θα μπορεί να περιμένει πλέον αυξημένα δημόσια έσοδα ο κρατικός προϋπολογισμός. Άρα θα χάσουμε κάτι από εκεί, λέτε, από το κομμάτι αυτό. Ακριβώς. Τώρα, πείτε μου κάτι ακόμα πριν κλείσουμε, σας παρακαλώ. Επενδυτική βαθμίδα. Πού την έχουμε πάρει? Ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται, νομίζω, σε ικανοποιητικός από τον προϋπολογισμό. 2,9. Μεγάλος ο ρυθμός ανάπτυξης. Επενδύσεις. Οι προβλέψεις είναι πολύ υψηλές, νομίζω, σε σχέση με τις περσινές, να το πούμε. Και ανεργία. Το βάζω και την ανεργία μαζί, γιατί νομίζω συνδέεται με όλα, με κάποιον τρόπο, με τα προηγούμενα. Πώς το βλέπετε όλο αυτό το puzzle να εξελίσσεται? Αυτό είναι το ζητούμενο. Κοιτάξτε, η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι η πρόβλεψη του προϋπολογισμού, για το 2,9 δηλαδή, είναι σχετικά αισιόδοξη. Είναι πάνω δηλαδή από την πρόβλεψη της Κομισιόν, που ήταν γύρω στο 2,5. Είναι ακόμα πιο πάνω από την πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που ήταν στο 2. Είναι σχετικά αισιόδοξη. Μένε φυσικά να δούμε τι θα γίνει. Έτσι, αυτό κανείς δεν μπορεί. Ξέρετε, οι προβλέψεις ποτέ δεν έχουν στοιχείο. Δεν έχουν, αλλά εσείς έχετε, λόγω της εμπειρίας σας και της γνώσης σας, μπορείτε πιο εύκολα να μας δώσετε ένα. Προς τα πού πάει το πράγμα, αυτό εννοώ. Αυτό που νομίζω μπορούν να συμφωνήσουν και οι περισσότεροι είναι ότι η ελληνική οικονομία, μετά από
πολλές περιπέτειες και πολλές διαταραχές, έτσι, από την κρίση χρέους, από την πανδημία, από το σοκ των τιμών ενέργειας. Από το 9 και μετά, κύριε Κουντεντάκη, από το 9 και μετά αρχίσουμε και ανασένουμε, νομίζω, τον τελευταίο χρόνο, έτσι δεν είναι? Το λέω οικονομικά, ανασένουμε. Ναι. Ναι. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι είμαστε ακόμα, δηλαδή το 22 τουλάχιστον που έχουμε τα ετήσια στοιχεία, είμαστε ακόμα αρκετά κάτω από εκεί που ήμασταν το 2009. Θέλουμε οξυγόνο ακόμα. Θέλουμε οξυγόνο είμαστε ακόμα. Δεν έχει ανακτήσει η ελληνική οικονομία. Αυτό λέω. Το οξυγόνο το έχουμε, αλλά είναι πιο λιγότερη η ροή. Ναι. Από εδώ και πέρα, αυτό που φαίνεται είναι πως μπαίνει σε μια ομαλότητα, μια κανονικότητα η ελληνική οικονομία. Έτσι, δηλαδή με φυσιολογικούς ρυθμούς μεγέθυνσης πλέον, όχι τα σκαμπανεβάσματα που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και μένει να δούμε φυσικά πώς θα εξελιχθεί και η εξωτερική κατάσταση. Γιατί όπως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, έτσι, συμβαίνουν με αρκετή συχνότητα φαινόμενα που προκαλούν σοβαρές διαταραχές στην οικονομία, μεταδίδονται σε όλο τον κόσμο. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα, έτσι, κανείς δεν ξέρει. Είναι αυτό που λέμε μεγάλη αβεβαιότητα. Ακριβώς. Αυτό παραμένει. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε τέτοιου είδους αβεβαιότητας στο μέλλον και να αφήσουμε και πίσω κάποια στιγμή το οξυγόνο και να ανασένουμε κανονικά χωρίς τη φιάλη. Γιατί κάποια στιγμή δεν πρέπει να γίνει και αυτό. Βέβαια. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ και εγώ.